καιρό έχουμε να τα πούμε εδώ στο κανάλι μας στο YouTube και έχω μπροστά μου ένα ολοκένουριο gaming laptop από την MSI, το κίτρινο που λέω εγώ. Δεν βλέπει πολύ συχνά κίτρινα gaming laptop και ο λόγος που το συγκεκριμένο σύστημα έχει έτσι, κίτρινες αποχρώσεις είναι γιατί α, υπάρχει μια συνεργασία της MSI με την Ubisoft για το παιχνίδι το Rainbow Six Extraction Edition, έτσι λέγεται το λάπτοπ. Όλο το κουτί γράφει εδώ από κάτω. Rainbow Six Extraction, εδώ, Edition Crosshair 15. Είναι το ακριβές μοντέλο του συγκεκριμένου α, υπολογιστή. Α, και έρχεται πολύ εντυπωσιακό έτσι, κίτρινάκι εδώ πάνω. Όλη αυτή η πλευρά και υπά, ξακρίζει προς τα κάτω α, το χρώμα και μετά κινείται και γίνεται λιγάκι μαύρο φτάνοντας στο κάτω μέρος, ενώ και εδώ υπάρχει και αυτή η κίτρινη επιφάνεια αυτοκόλλητο με αλλά ε, μάλλον αυτοκόλλητο, ναι. Ε, το, μέσα σε μια εσοχή εδώ και όλες αυτές τις ωραίες γραμμέ, ε, γραμμές σχεδιαστικές που το κάνουν ε, πιο gaming, πιο εντυπωσιακό, πιο ε, ναι, ψηλό τουμπανάκι. Core i7 12ης γενιάς, το πρώτο μηχάνημα που βλέπουμε Core i7 12ης γενιάς, 12700H είναι ο επεξεργαστής, 20 threads, Uh, με τους καινούριου αυτούς τους 12 γενιάς επεξεργαστές Core i της Intel να έχουν τελείως διαφορετική διάταξη όσον αφορά στους πυρήνε. Έχει συνολικά 6 performance cores, οι οποίοι υποστηρίζουν hyper-threading, άρα 12 threads, και 8 efficiency cores, με διαφορετική μέγιστη συχνότητα λειτουργίας Uh, η performance και η efficiency course όλοι uh, λειτουργούν απλά αναλόγως με το πώς uh, τα Windows 11 διαχειρίζονται τις εφαρμογές που τρέχουν αυτοί κάνουν το load balancing διαφορετικά. 20 threads λοιπόν 32 GB DDR4 μνήμης παρόλο που θα μπορούσε να υποστηρίξει DDR5 η MSI επέλεξε DDR4 το οποίο για μένα είναι καλό για να κρατήσει το κόστος σε ψηλοφυσιολογικά επίπεδα. RTX 3070 κάρτα γραφικών, 125W νομίζω το DDP της συγκεκριμένη κάρτας, εξαιρετικές επιδόσεις, ένας ε, δίσκος ε, NVMe 1TB πολύ γρήγορος και οθόνη, IPS level το λέει η MSI, με εξαιρετικές γωνίες θέασης, το βλέπεις εδώ, βλέπεις μια χαρά, ακόμα και σχεδόν τέρμα να το γυρίσω εδώ, βλέπεις μια χαρά στην οθόνη, μια, μια καλή αντιθαμβωτική Επιφάνεια μπροστά, εδώ μονάχα που είναι ακριβώς απέναντι το φως ε, κάπως γυαλίζει αλλά εδώ όταν το έχεις εδώ δεν φαίνεται τίποτα και ε, QHD ανάλυση 2560x1440 pixels κάτι που επίσης δεν συναντάς συχνά. Συνήθως έχουμε Full HD ανάλυση και μάλιστα το πάνελ είναι και High Refresh Rate τρέχει στα 165Hz οπότε γενικότερα τα specs είναι εξαιρετικά. Μέσα στη συσκευασία θα βρει κανείς και ένα gaming ποντίκι, αυτό εδώ πέρα ε, με το λογοτυπάκι MSI, MSI Gaming Mouse το γράφει από κάτω, το μοντέλο είναι Mi 99. Τέλος πάντων, USB gaming ποντίκι, αυτό στα χρώματα του Rainbow Six Extraction. Κίτρινο ε, ε, μαύρο, MSI, έχει ροδελίτσα, ακουμπάγια σου κανονικότατα, είναι ενσύρματο και ένα ε, gaming mouse pad, επίσης ε, ε, Rainbow Six Extraction για να το βάλεις δίπλα στον υπολογιστή μαζί με το ποντίκι και να έχει τέλεια εμπειρία. Λοιπόν, πάμε να δούμε λιγάκι το λάπτοπ από την εξωτερική πλευρά. Έτσι, είναι 2,5 κιλά το βάρο του, κάτι λιγότερο από 2,5 κιλά. Ο φορτιστή, τον οποίο τον έχω δίπλα, το τροφοδοτικό, είναι 240 W στα και γυζυγίζει άλλα 600 γραμμάρια περίπου. Θα τον έβγαλα λιγάκι. Αυτό εδώ είναι το τροφοδοτικό. τσίκον είναι το τροφοδοτικό. Εντάξει, όχι πάρα πολύ Νορμάλ στα 240 w Εδώ η πάνω πλευρά έχει μια μεταλλική αίσθηση. Και εδώ το λογοτυπάκι του Rainbow Six Extraction είναι και αυτό φωτιζόμενο όταν ανοίξει η οθόνη. Όταν ανοίξει ο υπολογιστή δηλαδή και πάρει μπρο. Φωτίζει. Γενικότερα είναι πλαστικό το λάπτοπ, ε, προφανώ για να κρατηθεί το βάρο πιο χαμηλά και το κόστο σε φυσιολογικά επίπεδα. Έτσι, ανοίγει με το ένα χέρι οθόνη πάρα πολύ εύκολα, δεν σε δυσκολεύει καθόλου. Απλά το, αυτό που παρατήρησα εγώ είναι ότι κάθε φορά που την ανοίγει, εδώ για παράδειγμα, άμα θέλω να την αφήσω εδώ, βλέπει ότι παίζει λιγάκι. Αυτό είναι το μοναδικό μου παράπονο από την οθόνη. Γενικότερα την κρατάει σταθερά, πρέπει να την ε, αφήσεις αφήσει με προσοχή για να μην παίζει. Βλέπει, ενώ άμα την κάνει έτσι τρεμοπαίζει παρόλο που τα χίντζε τα οποία βρίσκονται εδώ κάτω, κάνουν καλή δουλειά, το κρατάνε, την κρατάνε πάρα πολύ καλά την οθόνη. Από θύρες τώρα, στη δεξιά πλευρά, εδώ, έχουμε μία uh, USB 3 και μία Type-C USB 3.2 και δύο θύρες, έξω HDMI η οποία όμω είναι 2 HDMI 2 και όχι 2,1 άρα μέγιστη εξωτερική ειναι οθόνης 4K 60 ή Full HD 1080p δηλαδή 120Hz χωρίς να μπορείς να υποστηρίξει σε εξωτερική οθόνη Variable Refresh Rate δεν υποστηρίζεται από το HDMI 2, θα ήθελε HDMI 2,1 ή Display Port όμως δεν υπάρχει Display Port άρα άμα θες να εκμεταλλευτείς το laptop σε εξωτερική οθόνη σε κάποια οθόνη, κάποια τηλεόραση που υποστηρίζει variable refresh rate, ε, δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν μπορεί να το κάνει ούτε στην ίδια την οθόνη στα 165 Hz. Ε, και μία κόμπο θύρα για μικρόφωνο ακουστικά, καθώ και μία Gigabit LAN. Εδώ είναι ε, οι θύρε που υπάρχουν στη δεξιά πλευρά. Έχουμε και στην αριστερή πλευρά άλλε δύο, μία παραδοσιακή USB 2 και μία ακόμα USB 3,2. Και εδώ είναι ε, η θέση για να βάζεις το, το τροφοδοτικό, τον φορτιστή, δηλαδή το κάτω μέρο. Βλέπουμε λιγάκι και το σύστημα ψήξη στο εσωτερικό της ε, χάλκινες χάλκινε επιφάνειε που είναι από μέσα. Δεν το έχω ανοίξει, δεν το άνοιξα. Ξέρω όμω ότι έχει δύο θέσει για NVMe δίσκους. Η μία είναι κατηλημένη από το δίσκο των ενό τεραμπάιτ που είναι μέσα στον υπολογιστή και μπορεί να βάλει και ένα δεύτερο στη δεύτερη θύρα που υπάρχει. Υπάρχουν αρκετέ βίδε για να τα αφαιρέσει όλα. Νομίζω ότι δεν θα είναι δύσκολο να το ανοίξει. Παραδοσιακέ βίδε είναι. Άμα θε να κάνει μια αναβάθμιση στο δίσκο ή στη μνήμη, αν και για τη μνήμη δύσκολο το βλέπω να χρειαστεί να αυξήσει τα 32 GB που υπάρχουν, μπορεί να το κάνει ανοίγοντα από κάτω. Και στο πίσω μέρο, εδώ έχουμε και του αεραγωγού. Έτσι, με αυτή την πολύ ωραία σχεδίαση εδώ από πίσω για να βγαίνει ο αέρας από τους ανεμιστήρες που είναι στο εσωτερικό οι οποίοι κάνουν καλή δουλειά. Πάμε λίγο τώρα μέσα, ανοίγοντας λοιπόν εδώ, πας και πέφτεις κατευθείαν εδώ, να σας δείξω πρώτα ότι η οθόνη ανοίγει τέρμα. Έτσι, φτάνει μέχρι κάτω, 180 μοίρες. Βολικό για κάποιους και πάμε τώρα λίγο να δούμε εδώ το πληκτρολόγιο. Το πληκτρολόγιο λοιπόν είναι full size, με καλό, ε, καλά πατήματα, δεν είναι μηχανικό ή κάτι τέτοιο, είναι full size το πληκτρολόγιο, απλά η δεξιά πλευρά που είναι το αριθμητικό πληκτρολόγιο είναι ε, πιο μικρά τα πλήκτρα και όπως είναι και πιο μικρά τα πλήκτρα τα FN keys που βρίσκονται εδώ πάνω, είναι φωτιζόμενο το πληκτρολόγιο, χωρίς όμως να έχει τη δυνατότητα να Επιμεληθείς του φωτισμού είναι στάνταρ ο φωτισμό που έχει και μάλιστα δεν είναι ομοιόμορφο ο φωτισμό. Οι πρώτε δύο σειρέ φωτίζουν με ένα χρώμα, οι επόμενε δύο σειρέ ενώ αυτό στο κομμάτι εδώ πέρα τρει σειρέ ουσιαστικά φωτίζουν με ένα άλλο χρώμα. Θα το δούμε λιγάκι, σε, λιγάκι να κάνω τη σκιά για να φαίνεται. Και οι τελευταίε ε, δύο σειρέ επίση ένα τρίτο χρώμα με τα WASD πλήκτρα να φωτίζουν με τη σειρά του ε, πιο έντονα γιατί είναι διάφανα και από μόνο του κίτρινα δεν είναι ε, λευκό ε, για να ταιριάζει περισσότερο με το όλο κίτρινο χρώμα που υπάρχει στο λάπτοπ. Γνωστά πλήκτρα τα WSD γιατί τα χρησιμοποιούμε πολύ συχνά όταν παίζουμε στον υπολογιστή με πληκτρολόγιο και ποντίκι ε, FPS και τέτοια ε, παιχνίδια. Λοιπόν, αρκετά shortcuts στο, στο πληκτρολόγιο τα οποία ενεργοποιούνται με το FN πλήκτρο είναι ένα και μοναδικό. Αρκετά δεξιά και πιο κοντά, ακριβώ δίπλα-δίπλα στα cursor keys, τα οποία είναι πιο μικρά και αυτά από τα υπόλοιπα πλήκτρα. Θα τα ήθελα μεγαλύτερα, αλλά προφανώ δεν χωράγανε. Με το FN, λοιπόν, μπορεί να κάνει διάφορε λειτουργίε. Μπορεί να αυξομοιώσει από εδώ την ένταση του ήχου και να το δει και στα Windows. Μπορεί να ενεργοποιήσει τον φωτισμό, όποιο φωτίστηκε τώρα. έτσι. Εδώ είναι ο φωτισμό. Έχουμε ένα το μέγιστο επίπεδο φωτεινότητα. Δύο, τρία και μετά κλειστό. Ένα, έτσι φάνηκε ο φωτισμός τώρα εδώ στη μέγιστη ένταση, κάτσε να κάνω και λίγο σκιά εδώ, μία σειρά εδώ ένα χρώμα, δεύτερη σειρά αυτό το γαλαζάκι εδώ και τρίτη σειρά εδώ διαφορετικό χρώμα, δεν μπορείς να αλλάξει αυτά τα χρώματα, είναι στάνταρ προκαθορισμένα από την MSI. Όσον αφορά τώρα σε άλλα shortcuts που έχεις, έχεις από εδώ με το FN πάντα είπαμε για τον φωτισμό του πληκτρολογίου, για τον φωτισμό της οθόνης, να πενεργοποιήσεις και να ενεργοποιήσεις την κάμερα, ε, να ενεργοποιήσεις από εδώ κατευθείαν τις λειτουργίες που θα σας δείξω σε λιγάκι όσον αφορά στο ποιο mode θα χρησιμοποιήσεις τον υπολογιστή, το ultra performance, το balanced, το, ULT, το battery και το silent, ας πούμε κάπως έτσι τα λέει, τα ανάλογα με ποιο ενεργοποιείς δουλεύουν διαφορετικά, μέχρι στα χέρια του επεξεργαστή και της GPU, και ε, Διαχειρίζεται διαφορετικά το σύστημα ψήξη ε, και υπάρχει ε, δυνατότητα από εδώ να ενεργοποιήσει ένα crosshair στη μέση τη οθόνη. Να το, αυτό εδώ είναι το crosshair με στη μέση τη οθόνη. Για να κάνει λίγο τσίτο όταν παίζει FPS και να το πανενεργοποιήσει. Και μπορεί να ενεργοποιήσει κατευθείαν να βάλει του ανεμιστήρε σε μεγαλύτερη ε, ένταση ή να του ε, κλείσεις και φυσικά υπάρχει και ένα πλήκτρο εδώ. Όπου κλείνει εντελώ την οθόνη άμεσα. Μ' αρέσει αυτό το πλήκτρο πάρα πολύ εδώ. Το γεγονό ότι απονεργοποιεί άμεσα την οθόνη. Αυτά όσον αφορά ε, τι λειτουργίε με το FN πλήκτρο. Το touchpad είναι μικρό. Έχω συνηθίσει να βλέπω πιο μεγάλα touchpad. Είναι σχετικά μικρό. Έχει καλή αίσθηση. Τα δύο κλικ δεξί και αριστερό εδώ. Κάτσε να ανοίξουμε την οθόνη. Έτσι κανονικότατα. Το cursor Κοινείται πολύ άνετα, δεν με προβληματίζει καθόλου και φυσικά υπάρχουν ε, διπλά και τριπλά, δυνατότητα να καταλαβαίνει διπλά και τριπλά αγγίγματα για να κάνεις αντίστοιχε λειτουργίες στα Windows. Πώ θα διαχειρίζεσαι τα παράθυρα, μπορώ να πω ότι, σαν σχεδίαση και εργονομία, είναι μια χαρά. Λεπτό, σχετικά ελαφρύ. Κυρίως μεγαλώνει το βάρο όταν πα μαζί σου τον το τροφόντικο και γενικότερα θα το παίρνει στο τροφόντικο μαζί σου, άμα να το χρησιμοποιήσει εκτό γιατί η αυτονομία του. Δεν με ενθουσίασε. Άμα θες να παίζεις παιχνίδια στο δρόμο, εν κοινής, δηλαδή εκτός μπρίζας, μια μισή ώρα βία. Θα αντέξεις κάτι που είναι συνηθισμένο γενικά τώρα στα gaming laptop αυτή είναι η αυτονομία που μπορεί να έχει κανείς από ένα gaming laptop. Ε, δοκίμασα να δω να κάνω streaming Netflix ταινία. σε Full HD έγινε το streaming της ταινία και άφησα την ταινία να παίζει δύο φορές ουσιαστικά και τι πέτυχα περίπου 5 ώρες αυτονομίας με streaming μεσω WiFi. Έτσι. Οπότε, ε, αναλόγως τι θα κάνεις, δεν μπορείς να υπολογίζεις πάνω από 4 με 6 ώρες εργασίας, πρέπει να έχεις να μειώσει λίγο και τη φωτεινότητα και εγώ αυτό το streaming, το, το, τις 5 ώρες τις πέτυχα ε, έχοντας το battery mode ουσιαστικά που ρίχνει λιγάκι και τη φωτεινότητα της οθόνης. Και αφού είπα για την οθόνη τώρα, λειτουργεί σε ανάλυση 2560x1440 το οποίο είναι πολύ ωραίο. Έχει περισσότερο ε, χώρο στο desktop σου και υψηλότερη ανάλυση στο να παίζει τα παιχνίδια, κάτι που μπορεί να το υποστηρίξουν και οι κάρτες, η κάρτα γραφικών που έχει μέσα, η RTX 3070. Τη μέτρησα την οθόνη, πέρα λοιπόν από τι πολύ καλέ γωνίε θέαση, είναι πάρα πολύ καλή και χρωματικά. Εδώ θα βγει τώρα και το διάγραμμα από το χρωματική απόδοση που μετρήσαμε με το display card και τη, ο, Τη συσκευή που έχουμε για να κάνουμε μετρήσει των οθονών, πολύ καλή. Χρωματικά η οθόνη με τη φωτεινότητά τη να είναι οκ, okay, επαρκή. Όχι κάτι το ιδιαίτερο όμω. 265-270 είναι η μέγιστη φωτεινότητα τη οθόνη. Με την ελάχιστη να είναι αρκετά χαμηλά και να έχει αρκετά επίπεδα όσον αφορά τη δυνατότητα ρύθμιση τη φωτεινότητα. Εδώ είναι η ελάχιστη φωτεινότητα και εδώ είναι η μέγιστη φωτεινότητα. Εντάξει. Αλλά η οθόνη γενικά μου άφησε πάρα πολύ ικανοποιημένο. Ε, απλά όπως σα είπα παρόλο που είναι στα 165Hz η οθόνη δεν μπορεί να υποστηρίξει Variable Refresh Rate. Τι κάνουμε σε επιδόσεις. Το laptop παίζει εξαιρετικά ό, όλα τα παιχνίδια που δοκίμασα εγώ και πιο απαιτητικά παιχνίδια με 60 FPS άνετα σε ultra settings και ακόμα περισσότερο. Το παιχνίδι που ουσιαστικά ε, ζόρισε περισσότερο το λάπτοπ και δεν πέτυχε ακριβώς 60 FPS το benchmark του είναι το Assassin's Creed Odyssey το οποίο μου έδωσε 58 FPS σε Ultra ρύθμιση γραφικών στην native ανάλυση της οθόνης 2560 x pixels το οποίο είναι εξαιρετική επίδοση γιατί είναι και υψηλή η ανάλυση. αντίστοιχα και το Watch Dogs Legion το οποίο είναι πάρα πολύ απαιτητικό όσον αφορά στο, σε όλο το hardware είναι και αυτό εκεί πέρα γύρω στα 56-57 uh, FPS μου έδωσε σε ρύθμιση Ultra ε, το, δοκίμασα και με Ray Tracing βάζοντα το Ray Tracing σε High και το DLSS σε Quality, γιατί χωρίς DLSS και με Ray Tracing δεν υπάρχει κάρτα να παίζει το Watch Dogs ή κανένα παιχνίδι ουσιαστικά. Μου έδωσε γύρω στα 42 με 44 FPS που είναι και αυτό playable αλλά είναι αρκετά χαμηλά οπότε μπορεί να χρειαστεί κάποιο είτε να ρίξει το frame, να καρφώσει το frame rate στα 30 FPS ε, για να παίζει πιο χωρί αυξομοιώσει του πάρα πολύ υψηλέ το frame rate ε, ή να ρίξει την ανάλυση 1920-1080 γιατί πάντα αυτή είναι μια λύση άμα δεν σου φτάνουν τα frames. Στην πραγματικότητα, χωρί ray tracing, το παιχνίδι έπαιξε άνετα στα 57-56-57 FPS και σε μια χαρά. Πηγαίνοντα τώρα σε άλλα παιχνίδια, για παράδειγμα, το Shadow of the Tomb Raider μου έδωσε σε ρύθμιση Ultra 88 FPS ε, έχοντα το High Performance Mode και 85 FPS στο Balance Mode και θα σα τα δείξω αυτά σε λιγάκι τι είναι εξαιρετικέ επιδόσεις. Τώρα πάντα μιλάμε σε 2560 x pixels και πάντα στην ίδια ανάλυση βάζω το Ray Tracing σε Ultra στο ίδιο παιχνίδι, στο Shadow of the Tomb Raider και το DLSS σε Quality. Πήρα 78 FPS στο Performance Mode και 74 FPS στο Balance Mode. Γενικότερα το Performance Mode δίνει παραπάνω Uh, high, το Ultra Performance Mode, πως το λέει, δίνει παραπάνω FPS, αλλά ο θόρυβος δεν παλεύεται και θα το, σας το δείξω σε λιγάκι πως είναι αυτό. Στο παλιότερο Tomb Raider, το Rise of the Tomb Raider, που πάλι η ρύθμιση Ultra, Πήρα σχεδόν 100 FPS, 97,6 FPS στο performance mode και 93 FPS στο balance mode και αντίστοιχα στο Far Cry 5, 98 FPS στο performance mode και 91 FPS στο balance mode. Εδώ είχα και τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ balance και performance αλλά πήρες 8-7 FPS πάνω γύρω στο 7% αύξηση. Τι να το κάνεις εσύ, παίζεις κοντά στα 100 FPS έτσι σε 2560 με ανάλυση με ultra settings. Το πιο απλοϊκό παιχνίδι και αυτό που δείχνει ότι ε, μπορείς να έχεις και πολύ ψηλό frame rate σε κάποια παιχνίδια και να ματσάρεις το refresh rate της οθόνης στα 165Hz δηλαδή, είναι το Strange Brigade το οποίο σε ultra ρυθμιση μου έδωσε 133 fps. Ε, από όταν το βάλεις σε high ε, μπορεί να έχεις και τα 165 fps να ενεργοποιήσεις v-sync και να παίζεις με 165 fps σε όλο το παιχνίδι χωρίς να έχεις καθόλου screen tearing Παίζοντα τη native ανάλυση και στο native ε, refresh rate τη οθόνη. Ο επεξεργαστή είναι εξαιρετικό. Έχω κάποια νούμερα στην εμπέτση που θα πέσουν τώρα για όσου ενδιαφέρονται και για κάτι, κάτι διαφορετικό πέρα από το κομμάτι του το, το gaming. Ε, Πολύ ψηλά νούμερα, συνεμπέντς R20 και R23 μου δώσαν πραγματικά πολύ ψηλά νούμερα, ενώ και το stress test του συνεμπέντς 23 δεν είχε μεγάλη απώλεια, δηλαδή από 16.000 πόντους στο performance mode βέβαια, γιατί στο balance μου έδωσε γύρω 12.000 πόντους, χωρίς όμως εδώ να, έχει πάρα πολύ φασαρία γιατί δεν έπαιζε η κάρτα γραφικών. Στο performance mode λοιπόν μου έδωσε 16.100 πόντους, το συνεμπέντς R23, και το οποίο έπεσε στου 15.000 ε, πόντου, δηλαδή μια μείωση χίλιων πόντων που είναι τη τάξη πόσο το 6% νομίζω. Εξ, ναι, γύρω στο 6%. Μετά βάζοντα το, το, δεκάλεπτο stress test. Άρα δεν αυξάνεται θερμοκρασία, δεν κάνει τόσο πολύ throttling ο επεξεργαστή όταν δουλεύει μόνο ο επεξεργαστή στο 100% έτσι, στο performance mode. Και αφού μιλάμε τόση ώρα για performance και balance mode, ε, έχει την εφαρμογή το MSI Center. Έχει hardware monitor εδώ να βλέπει τι γίνεται με τον επεξεργαστή. Ε, μπορεί να επιλέξει το gaming mode που ανάλογα με το παιχνίδι σου βάζει κάποιε παραπάνω ρυθμίσει. Ε, να βλέψω εδώ έχει τα παιχνίδια που έχω μέσα εγκατεστημένα. Έτσι. User Scenarios, εδώ έχει τέσσερα modes. Έχει ένα smart auto που αυτόματα ρυθμίζει τον επεξεργαστή και την κάρτα γραφικών. Έχει το extreme performance όπω σα είπα εδώ πέρα Δουλεύει πάρα πολύ, επεξεργαστή... πάρα πολύ το σύστημα ψήξη και μάλιστα θα το βάλω εδώ. Να το πήρε μπρο τώρα. Εδώ κάνει πάρα πολύ φασαρία. Χρειάζεσαι ακουστικά όταν παίζει δηλαδή σε αυτό το mode. Χρειάζεσαι ακουστικά. Έχεις Έχει παραπάνω επιδόσει, αλλά χρειάζεσαι ακουστικά. Και μπορεί να πα στο balance mode το οποίο αυτόματα μειώνει και την ένταση των ανεμιστήρων δεν ακούγεται τόσο. Δουλεύουν εδώ, δηλαδή δουλεύουν οι ανεμιστήρες, Είναι πιο ζεστό εδώ, σίγουρα. Στο Extreme Performance, στο Extreme Performance Mode ε, έχει λίγο παραπάνω επιδόσεις και, λίγο πιο, ε, και λιγότερο ζεστό λάπτοπ γιατί δουλεύουν οι ανεμιστήρε στο Senate. Απλά πολύ περισσότερη φασαρία. Το Balance Mode, εγώ το προτιμώ να σα πω την αλήθεια γιατί η φασαρία δεν παλεύεται. Και εδώ στο Balance Mode, μετά από κάποια ώρα άμα ζεσταθεί ο επεξεργαστή και κάρτα γραφών, θα αρχίσει να κάνει λίγο φασαρία και μπορεί και να φτάσει στην φασαρία που έκανε το Extreme Performance. Όμω εκεί είναι από την αρχή αυτή η ταχύτητα περιστροφή των ανεμιστήρων. Υπάρχει το Silent Mode, όπου εδώ πέρα κόβει πάρα πολύ από μέγιστε συχνότητε επεξεργαστή και κάρτα γραφικών. Ουσιαστικά έχει μειωμένες, πάρα πολύ μειωμένε επιδόσει του υπολογιστή. Και έχει και το Super Battery, όπου σε αυτό το mode εγώ έτρεξα. Το, ε, βάλα, να δω πώς, ποια είναι η αυτονομία κάνοντα το streaming τη ταινία του Netflix. Δηλαδή, στο battery, Super Battery Mode πήρα τι 5 ώρε αυτονομία streaming ταινία Netflix. Αυτά σε γενικέ γραμμέ. Είμαι ικανοποιημένο από τι επιδόσεις. Εξαιρετικέ επιδόσεις από το laptop. Παίζει παιχνίδια άνετα. Το κουβαλά πάρα πολύ εύκολα δεν θα σου κρατήσει πάρα πολύ έξω από το σπίτι. Η οθόνη είναι εξαιρετική. Ο δίσκο, είπαμε, είναι αρκετά γρήγορο. Παίρνει και το παιχνίδι μέσα μαζί με το. Δεν θα το είπα αυτό στην αρχή. Δηλαδή, πέρα από το mouse και το mousepad, είναι και το παιχνίδι το Rainbow Six Extraction μέσα στην συσκευασία με μορφή κωδικού για να το κατεβάσει από το Uplay, την εφαρμογή τη Ubisoft. Και σίγουρα ένα ξεχωριστό λάπτοπ από πλευρά εμφάνιση. Αυτό το κίτρινο είναι με το συναντάς πάρα πολύ συχνά. Αυτό σε γενικέ γραμμέ είναι το MSI Crosshair 15 στην Rainbow Six Extraction Edition, ένα λάπτοπ που σε αυτό το configuration κοστίζει γύρω στις 2.000 ευρώ.